Επειδή δημιουργήθηκε ένα θέμα στη διάβγεια, ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκε η έγκριση του ποσού των 12.000 ευρώ για την κοπή της πίτας για τους εργαζόμενους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Βορύδη, ο οποίος κύριος Βορύδης, μιλώντας άλλο κανάλι στο Open, είπε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα και θα τα βάλει από την τσέπη του. Λέει, όχι ότι έχω πολλά λεφτά, αλλά είναι από τα χρήματα τα οποία έχω εισπράξει από την αγωγή που είχα κάνει κατά του κυρίου Καμένου και είχα βγάλει 40.000 ευρώ. Άρα, ο κύριος Βορύδης λέει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα 12.000 για την πίτα, γιατί μας έκανε και εμάς εντύπωση τι πίτα ήταν αυτή που έκανε 12.000. Ήταν ακριβή πίτα, πολύ ακριβή πίτα. Κύριε Παπαδάκη, άκουσα, ήμουν σπίτι και άκουσα την πίτα. Άρα βλέπετε την εκπομπή. Είχατε με τον κύριο. Ναι, βέβαια, το βλέπω. Είχατε, και όχι επειδή θα ερχόμουν εδώ μόνο. Θα σας πω κάτι που ίσως φανεί εμέσως ότι στηρίζω τον κύριο Βορύδη. Εγώ όταν ήμουν δήμαρχος στην Αθήνα, κάθε πρωτοχρονιά, βεβαίως το πέρναγα από το Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλω να πω ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο το ενέκρινε. Τι έκανα, έλεγα πόσοι εργαζόμενοι στο Δήμο έχουν από 3 παιδιά καπάνω. Ένα αρνί στον καθένα το Πάσχα. Άλλο αρνί και άλλο ένα κομμάτι πίτα. Όμως. Αυτό ήταν ένα έξοδο. Προσέξτε. Άλλο κοπίτι. Προσέξτε που να δείτε τη στενοκεφαλιά. Πολλές φορές η δαπάνη αυτή και μου είχε υποβληθεί και καταλογισμός εκόβετο από το ηλεκτρικό συνέδριο. Ήταν και άλλα τα χρόνια. Γιατί τυπικά ήτανε και άλλα τα χρόνια. Το βλέπετε. Ήταν και άλλα τα χρόνια όμως. Ναι. Δεν συμφωνώ. Είμαστε στα χρόνια των περιορισμών. Εντάξει, δεν νομίζω ότι το έκανε για να κάνει. Κυρία Γεροβασίλη, για την κοπή της πίτας και να πάμε και στα υπόλοιπα. Κοπή πίτας. Κοιτάξτε. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι εμείς δεν θα πολιτιστούμε όπως η Νέα Δημοκρατία και το εννοούμε. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έκανε σημαία, μα σημαία, τον αριθμό των μετακλητών επί των ημερών μας, τον αριθμό δηλαδή των απαραίτητων συνεργατών προκειμένου να λειτουργήσει ένα υπουργικό γραφείο και το πόση αμοιβή παίρνουν βεβαίως και τα έξοδα τα οποία γινόταν πέραν των υποχρεωτικών εξόδων ενός υπουργείου. Κατά συνέπεια βρεθήκαμε στο στενό κλειό της ομοβροντίας εναντίον μας, όταν κάποιος υπουργός αποφάσισε να πάρει ένα μετακλητό, ένα δικηγόρο που χρειαζόταν παραπάνω, ας πούμε, ή ένα αναλόγως του Υπουργείου, ένα οποιασδήποτε ειδικότητος, αλλά και στο παραμικρό έξοδο, δηλαδή, ακόμη και σε επίπεδο καφετιέρας Υπουργείου, ενός γραφείου, το οποίο κτλ. Αυτά έχουν γραφτεί και έχει με ένα τεράστιο λαϊκισμό, ο οποίος έφερε τα πράγματα να συζητάμε σήμερα αν μπορεί να γίνει μία κοπή πίτα σε ένα Υπουργείο. Εγώ και σήμερα, παρόλα τα οποία έχουμε υποστεί και προσωπικά έχω υποστεί για τέτοιου τύπου θέματα, δεν θα κάνω την ίδια κριτική. Ωστόσο, θα πρέπει να αυτό το οποίο με απασχολεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι η λογική του σήμερα αισθάνομαι πολύ ισχυρός και αλαζόνας. Δεν θυμάμαι καθόλου τι έχω πει και τι έχω κάνει. Και βεβαίως σε μια εποχή που ξέρουμε όλοι ότι τα έξοδα των Υπουργείων φτάσαμε, έχω προσωπική εμπειρία, το Υπουργείο να μην έχει στυλό και να μην το κάνει πολύ εύκολα να εγκρίνει ένα κονδύλι για στυλό και χαρτιά. Ακριβώς γιατί μέσα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και με τους Έλληνες πολίτες να ταλαιπωρούνται, δεν πρέπει και δεν μπορούσες να έχεις τέτοια άνεση. Σήμερα λοιπόν ξεπεράσαμε αυτό το μεγάλο, τη βαθιά οικονομική κρίση. Βγήκαμε από τα μνημόνια, είμαστε σε μια άλλη εποχή, αλλά η αλαζονία με την οποία πολιτεύεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και πολλοί υπουργοί του στυλ «εγώ είμαι στο απειρόβλητο, δεν καταλαβαίνω τίποτε και θα κάνω αυτά τα οποία νομίζω ότι πρέπει να κάνω», εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Και δεν θα επιμείνω αν ένας υπουργός αποφάσισε να κάνει με τους εργαζόμενους ενός υπουργείου που είναι και πολύ μια τέτοια εκδήλωση. Αντιλαμβάνεστε ότι η λογική είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα. Έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για τους μετακλητούς. Εγώ τοποθετήθηκα και στη Βουλή όταν ήρθε το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που τι έκανε, αύξησε τον αριθμό, αύξησε τις αμοιβές, μείωσε τα προσόντα. Έχουμε σήμερα, που τους δίνουμε και τη διπλή δεύτερη σύνταξη στους συνταξιούχους μετακλητούς, προκειμένου να τους αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τα έσοδα, ποιον, των μετακλητών και συνεργατών υπουργείων. Αυτή η αλαζονία είναι επικίνδυνη.
Όχι. Έχει σχέση έτσι. Και με το πρωτοσέλιδο της Αυγής που γράφει και σύνταξη και μισθός για τους γαλάζιους παππούδες. Και δηλαδή, ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι όσοι συνταξιούχοι δεν θα τους κοβόταν ένα μεγάλο ποσοστό από τη σύνταξή τους ή παίρνοντας μια θέση στο ελληνικό δημόσιο, δεν θα έπαιρναν καθόλου. 70%. 70%. 70%. Έτσι, και αυτό αλλάζει. Και να σας θυμίσω ότι εδώ, επειδή επεκτείνεται με δηλώσεις που έχουμε δει των αρμοδίων, ας πούμε, πρόεδρος σε 10. Ξέρουμε ότι οι αμοιβές ήδη έχουν αυξηθεί και είναι και αυξημένες. Δηλαδή, ένας πρόεδρος που μπορεί να παίρνει 4.000 ευρώ και ορίζεται ένας συνταξιούχος, αυτός χρειάζεται να πάρει και την σύνταξή του ολόκληρη. Χρειάζεται. Γιατί αυτά δημιουργούν ανισότητες. Να πούμε κάτι. Και ξέρετε, εκτός των άλλων. Ολοκληρώνω. Ναι, συγγνώμη. Ολοκληρώνω. Και σε μια εποχή που όλοι, όπως και η Νέα Δημοκρατία έταζε προεκλογικά, το ενδιαφέρον της είναι στους νέους επιστήμονες με πτυχία, μεταπτυχιακά και με πολλές δυνατότητες, στους οποίους θα απασχολούσε. Δεν έχει επιδοτήσει θέσεις εργασίας ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μιλούσαμε για παραπάνω συντάξεις, για έκτακτο παραπάνω συντάξεις. Επιδότηση θέσεων εργασίας δεν έχει ακουστεί ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι μπετό η συντάξη. Ποιο εκλογικό σώμα. Έχουν επιδοτήσει την ασφάλισή του, να μην κατηγορούμε και τα δύο κόμματα. Ότι έχουν επιχειρήσει. Όχι, λέω ότι όταν υπήρχε ένα πλάσ. Δεν δίνονταν ποτέ και ως προτεραιότητα. Ειδικά προεκλογικά, γιατί είναι μπετό η συνταξιούχη. Την ανεργία στους νέους κάτω των 25 πάνω από 30% είναι λίγο. Δεν ακούγεται καλά να δίνει τη δυνατότητα σε συνταξιούχη. Κύριε Καγκλαμάνη, θέλω την απάντησή σας. Ολοκληρώνω. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, ας πούμε, η οποία αφού φρόντισε όλα τα γαλάζια παιδιά, διότι το είδαμε αυτό μέσω των μετακλητών, μέσω καρατομήσεων. Βέβαια, το ίδιο κατηγορούσαν και εσάς. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Μας κατηγορούσαν, δεν το είχαμε κάνει. Σας κατηγορούσαν, λέω ότι σας κατηγορούσαν. Εμείς βρήκαμε ανθρώπους οι οποίοι κάναν τη δουλειά τους και ήταν αξιόλογοι και δεν καθαρέθηκαν την άλλη μέρα διότι ήταν τοποθετημένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, έχω δει. Κύριε Καγκλαμάνη. Έτσι, και στα υπουργεία δεν καθαρέσαμε θέμα προϊσταμένους. Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται σήμερα για την εγκαθίδρυση του κομματικού κράτους. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε, νομίζω ότι δεν είναι θέμα κομματικής γραμμής, είναι θέμα προσωπικότητας του κάθε υπουργού. Για να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε η αγαπητή μου συνάδελφος, κυρία Γεροβασίλη. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν έγινα υπουργός υγείας, εκράτησα 28% των διοικητών των νοσοκομείων που βρήκα από το ΠΑΣΟΚ. Και όχι μόνο τους κράτησα, αλλά μερικούς, επειδή ήταν πράγματι καλοί, τους αναβάθμισα. Το θυμάσαι. Τους πήγα σε μεγαλύτερο νοσοκομείο. Τους πήγα και σε μεγαλύτερο νοσοκομείο. Είναι θέμα επομένως και προσωπικότητας του κάθε υπουργού. Δεν νομίζω ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει μια διεκτίβα. Ούτε εμείς έχουμε κάνει δεν κάτι. Δεν αλλάξαμε διοικητές για 2 χρόνια στα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα. Όχι, όταν δεν αφήσατε αναλάβαμε για 2 χρόνια δεν είχαμε αλλάξει. Τέλος πάντων, τώρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους. Ακούστε, μετά. Πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στο μέσο. Εγώ άκουσα τι είπατε. Πράγματι, σωστά έπρεπε να μπει ένα πλαφόν εάν η αμοιβή είναι από ένα επίπεδο αυτό και είπαμε πάνω. Το πρωί εμείς. Οι άνεργοι έτσι παίρνουν 0, έτσι. Ναι. Αυτό είπαμε από το πρωί εμείς, ότι έτσι, αν η σύνταξη είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Όχι, ή το ανάποδο. Ή το η αμοιβή κύριο, είναι πολύ για μεγάλη. Η σύνταξη πολύ μεγάλη, κύριε γιατί Παπαδάκη, φορές, δεν υπάρχει πια. Γιατί πολλές φορές η αμοιβή στις 10 ή σε κάποιες κυβερνητικές θέσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή του βουλευτή και του υπουργού. Είναι έτσι, δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα, όπως το λέτε, ο διευθύνων σύμβουλος. Έτσι. Εκεί είναι ένα θέμα το οποίο. Και ο υπουργός παίρνει 5. Θα το θέσω και θα πω και πρέπει να μπει μια ασφαλιστική δικλίδα. ΔΕΗ, αλλά πρόσφατη. Από την άλλη μεριά, το να παίρνει κάποιος 1.000 ευρώ σύνταξη και να μπορεί να πάει σε μια θέση με άλλα 1.000 ευρώ και να του κόβουμε από τα 1.000 τα 700 που κόβαμε τώρα. Διότι η σύνταξη αυτή είχε πληρωθεί. Είχε πληρωθεί. Δεν, αυτό. Δεν είναι το θέμα αυτό, κύριε Καγκλαμάνη. Το θέμα είναι εγώ έχουμε τόσους νέους επιστήμονες που φεύγουν στο εξωτερικό. Εγώ το καταλαβαίνω. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαι υπέρ αυτού που λέτε σαν βασική. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αδιόριστοι όταν καθηγητές. Αδιόριστοι καθηγητές. Λέει τώρα, έχω εγώ καμιά 15 μηνύματα σήμερα. Γιατί και εγώ είμαι υπέρ του να ενισχύσεις ένα χαμηλό συνταξιούχο για να του δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το εισόδημά του. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι μαύρη εργασία, θα είναι κανονική εργασία. Και με πλαφόν. Αλλά λέει ο άλλος, αδιόριστος καθηγητής. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εγώ δεν πρόκειται να διοριστώ, γιατί αν παραμείνουν οι συνάδελφοί μου μεγαλύτερης ηλικίας, όπου και εκείνοι μπορεί να έχουν προβλήματα γιατί η σύνταξή τους μπορεί να μην είναι υψηλή. Εγώ όμως δεν πρόκειται να διοριστώ ποτέ. Αυτό δεν μπορεί να μείνει κανείς. Φεύγουν από το δημόσιο με σύνταξη, άρα η θέση κενώνεται. Όχι, αφορά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Ότι αν θέλει, λέει, θα ισχύει, άκουσα εγώ τον κύριο Υπουργό, ναι, θα ισχύει και για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, για τους συνταξιούχους
του δημοσίου. Σου μετακλητούσαν. Ναι, μόνο μετακλητούσαν. Επομένως, όχι θέσεις εργασίας. Όχι θέσεις εργασίας. Ο μετακλητός φεύγοντας, η κυρία Γεροβασίλη από το Υπουργείο, φεύγουν και οι μετακλητοί της. Φεύγοντας εγώ, φεύγαν και οι μετακλητοί μου. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά εκεί νομίζω ποιο το είπε, ο κύριο ή εσεί το είπατε, εάν πράγματι ο μισθό είναι. Ο μισθό, μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμω, κάνουμε... να σα πω κάτι. Προχθέ είχα ακρόαση για τη νέα ηγεσία τη ΕΑΒ και άκουσα τον κύριο Βίτσα. Έναν άνθρωπο σοβαρό, ο οποίο επειδή το έζησε, είπε απευθυνόμενο στο Σταϊκούρα, αυτοί οι άνθρωποι καλούνται τώρα να διαχειριστούν, γιατί στην ΕΑΒ θα πάει η αναβάθμιση των F-16, δηλαδή 1,2 δι. Μέσω της Lockheed βέβαια, αλλά η ΕΑΒ θα το κάνει, καλούνται να διαχειριστούν 1,2 δις με μισθό 2.500, εκ των οποίων το 500, επειδή πηγαίνουν έρχονται στην Τανάγρα κάθε μέρα, φεύγει από το μισθό, δηλαδή το ξοδεύουν στη βενζίνα. Εκεί δεν πρέπει να υποκύπτουμε σε λαϊκισμούς εμείς οι πολιτικοί και προκειμένου να μην μας πούν ότι δώσαμε στον κύριο Παπαδάκη που γίνεται διευθύνων στην ΕΑΒ 4.000, ξέρετε, μα δεν θα βρεις καλό να πάει. Ξέρετε όμως, κύριε Καγκλαμάνη, ξέρετε κάτι. Τη στιγμή που υπάρχουν καραμπινάτες αδικίες για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών, για παράδειγμα, κόπηκε το ΕΚΑΣ, 450.000 χαμηλοσυνταξιούχοι των 300-400 ευρώ. Μαζί κόπηκε και η μικρή συμμετοχή στα φάρμακα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία πλευρά να ασχολούμεθα με τον διοικητή της ΔΕΚΟ, με την αμοιβή του, και από την άλλη πλευρά αυτός που παίρνει 400 ευρώ σύνταξη να πληρώνει επιπλέον συμμετοχή και να πάρει τα φάρμακά του. Μόνο... δεν παίρνει τα φάρμακά του γιατί δεν έχει λεφτά. Είναι απλό. Μόνο που δεν θα σωθεί αυτός με τη συμμετοχή στα φάρμακα από το αν ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΒ αντί για δύο έπαιρνε τα φάρμακα. Αν ασχοληθείτε όμως με το διοικητή της ΕΑΒ με νομοθετική ρύθμιση και δεν ασχοληθείτε με τις 450.000. Τώρα το βάλατε σωστά. Έτσι. Θα συμφωνήσω. Τότε θα πει, δεν είναι λαϊκισμός. Θα πει δεν μπορείτε να ασχοληθείτε για 50 διοικητές και να αφήσετε 450.000. Τώρα που λες διοικητές, είναι τυχαίο ότι και τα δύο κόμματα είναι και οι δύο γιατροί και μάλιστα είναι άνθρωποι που έχουν επάγγελμα. Δεν είναι δηλαδή στην πολιτική γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Είναι τυχαίο ότι και τα δύο κόμματα δεν βάζουν στάνταρ στους διοικητές νοσοκομείων και είχαμε αυτό το τελευταίο φιάσκο. Και είχαμε και πριν του κύριου Πολάκη, πριν τον κύριο Κικίλια. Να πούνε ότι πρέπει να δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι εμείς κάναμε κρίσεις για διοικητές. Ανοιχτό διαγωνισμό με κρίσεις, μοριοδότηση, προφορική συμβουλή. Να έχει σχέση το αντικείμενο. Ξέρετε, κάτι που έχει πάρα πολλού νέου με μεταπτυχιακέ σπουδέ πάνω στην υγεία, οι οποίοι είναι εκτός αλλά θα σας παραπέμψω να δείτε το διαγωνισμό που έγινε. Έχει και στάνταρ στις ειδικότητες. Δεν μπορούσε να πάει, ας πούμε, ένα. Βέβαια, σας είχαν κατηγορήσει για τον κύριο που λέγανε ότι δεν ξέρω τι έλεγανε. Λοιπόν, δεν ήταν από τη Σαντορίνη. Μα είχαν κατηγορήσει τότε για τα βουλκανιζατέρ στη Σαντορίνη. Είναι πτυχίο από το Πολυτεχνείο, σας θυμίζω. Η περίπτωση του, ο οποίος μπορεί να είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είχε πτυχίο ο άνθρωπος. Είχε πτυχίο. Έτσι, δεν ήταν αυτό που είπα. Ασχέτως με τη πτυχίο της ανωτάτης βιομηχανικής. Δηλαδή, πτυχίο του... Κοιτάξτε. Εμείς δεν το κατηγορήσαμε, ούτε την υποκειμενικό που είχε δημιουργήσει. Αλλά δεν είχε σχέση το αντικειμενικό. Ακολουθήσαμε αυτό, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι τοποθετήθηκαν άνθρωποι. Έγινε ένας, υποτίθεται, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, ωστόσο δεν έγινε ποτέ μοριοδότηση. Σήμερα ξέρω ότι να, έχουν πάρα πολύ δίκιο. Όχι, δεν έγινε με τον νόμο. Θα κάνουμε μια ερώτηση. Ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα το είπε ο κύριος στο νοσοκομείο στην Δυτική Μακεδονία, ο οποίος αν καταλάβατε. Δεν υπάρχει μοριοδότηση και μάλιστα σήμερα έχουμε πολλές προσφυγές από. Μην μείνουμε όμως μόνο σε αυτό. Που έκαναν γιατί είστε γιατροί και θα πούνε ότι. Και ζητάνε τη μοριοδότηση διότι δεν αναφέρεται. Μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε για να πούμε λίγο στα εθνικά μας θέματα, γιατί είναι σε εξέλιξη και είναι σημαντικό να συζητήσουμε για αυτά. Στο μικρό χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Που έγινε για το τι απαντούν οι Έλληνες, για τα εθνικά μας θέματα. Πες εσύ, ευλογημένοι, τι έχουμε. Εγώ, 10.000 ευρώ.